Στις 6 Μαρτίου του 1981, η Μαριάννε Μπαχμάιερ άνοιξε πυρ μέσα σε ένα κατάμεστο δικαστικό μέγαρο στη χώρα που ήταν τότε γνωστή ως Δυτική Γερμανία. Στόχος της ήταν ο 35χρονος δράστης που δικαζόταν για τη δολοφονία της κόρης της και πέθανε αφού τον πέτυχε με 6 σφαίρες. Αμέσως η Μπαχμάιερ έγινε διαβόητη φιγούρα. Η μετέπειτα δίκη της, την οποία παρακολούθησε στενά το γερμανικό κοινό, έθεσε το ερώτημα. Ήταν δικαιολογημένη η προσπάθειά της να εκδικηθεί για το χαμένο παιδί της? 40 χρόνια μετά η υπόθεση εξακολουθεί να μένει στις μνήμες πολλών. Το γερμανικό ειδησιογραφικό πρακτορείο NDR το περιέγραψε ως την πιο θεαματική περίπτωση εκδικητικής δικαιοσύνης στη γερμανική μεταπολεμική ιστορία. Η Μαριάννε Μπαχμάιερ είχε γεννηθεί στις 3 Ιουνίου του 1950. Μεγάλωσε στο Σάρστεντ, μια μικρή πόλη κοντά στο Χίλντελσχάιμ της Κάτω Σαξονίας, στη Δυτική Γερμανία, όπου οι γονείς της είχαν καταφύγει από την Ανατολική Προσία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Μπαχμάιερ μεγάλωσε σε ένα συντηρητικό σπίτι με ευσεβείς θρησκευόμενους γονείς. Ο πατέρας της, προηγουμένως ένα μέλος των Waffen SS, ήταν η στερεότυπη φιγούρα ενός πατέρα, που πίνει πολύ και που περνούσε μεγάλο μέρος του χρόνου του σε ένα μπαρ κοντά στο σπίτι της οικογένειας. Το νοικοκυριό τους δεν ήταν ευχάριστο και το ποτό έκανε τον πατέρα της πιο επιθετικό. Οι γονείς της χώρισαν και η μητέρα της αργότερα τα ξαναπαντρευόταν. Η Μπαχμάιερ θεωρήθηκε μια ταραγμένη έφηβη από αυτό που περιέγραψε ως έναν δικτατορικό πατριό και η μητέρα της τελικά την έδιωξε από το σπίτι. Το 1966, σε ηλικία 16 ετών, η Μπαχμάιερ απέκτησε το πρώτο της παιδί, το οποίο έδωσε για υιοθεσία ως βρέφος. Έμεινε ξανά έγκυος σε ηλικία 18 ετών από το αγόρι της. Θα έπεφτε θύμα βιασμού λίγο πριν τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της. Το δεύτερο παιδί θα δινόταν επίσης για υιοθεσία. Η Μπαχμάιερ τότε άρχισε να βγαίνει με τον διευθυντή της Τύπασα, μιας pub που εργαζόταν το 1972. Έμεινε έγκυος για τρίτη φορά σε ηλικία 22 ετών. Στις 14 Νοεμβρίου του 1972 γεννήθηκε το τρίτο παιδί της Μπαχμάιερ, η Άννα, και τη μεγάλωσε μόνη της. Ως αποτέλεσμα, η Μπαχμάιερ πήρε την Άννα να δουλεύει μαζί της στην pub και λέγεται ότι δεν ένιωθε ποτέ την ανάγκη να βιαστεί να επιστρέψει σπίτι μόλις τελείωνε τη δουλειά της στο μπαρ. Σε δύο ντοκιμαντέρ του 1984, No Time for Tears, The Bachmeier Case and Anna's Mother, η Bachmeier παρουσιάστηκε ως ανήπαντρη μητέρα, που δούλευε μέχρι αργά τη νύχτα και μετά κοιμόταν τη μέρα, αφήνοντας μόνη την 7χρονη κόρη της για όλη την υπόλοιπη ημέρα. Η Bachmeier γνώριζε τον προβληματικό τρόπο ζωής της και ήθελε να δώσει και την Άννα για υιοθεσία. Οι φίλοι της είπαν αργότερα ότι αντιμετώπιζε την Άννα σαν να ήταν ενήλικη και από μικρή περίμενε ότι θα φρόντιζε πολλά πράγματα μόνη της. Η Άννα κοιμόταν συχνά στο μπαρ καθώς η μητέρα της πάρταρε και σύμφωνα με έναν φίλο της Μπαχμάιερ, η Άννα δεν είχε πολύ ευχάριστη οικογενειακή ζωή. Η Άννα περιγράφηκε ως ένα χαρούμενο ανοιχτό μυαλό παιδί, αλλά η τραγωδία χτύπησε όταν βρέθηκε νεκρή στις 5 Μαΐου του 1980. Σύμφωνα με το NDR, η 7χρονη είχε παραλείψει το σχολείο μετά από ένα καυγά με τη μητέρα της εκείνη τη μοιραία μέρα και βρέθηκε με κάποιο τρόπο στα χέρια του 35χρονου γείτονά της, ενός ντόπιου κρεοπόλη ονόματι Κλάους Γκραμπόφσκι, ο οποίος είχε ήδη ποινικό μητρό το οποίο αφορούσε παιδική παρενόχληση. Ο Γκραμπόφσκι είχε ήδη καταδικαστεί μια φορά για σεξουαλικά εγκλήματα και στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί για την κακοποίηση δύο κοριτσιών. Το 1976 υποβλήθηκε και οθελώς σε χημικό ευνουχισμό και αργότερα αποκαλύφθηκε ότι στη συνέχεια υποβλήθηκε σε ορμονική θεραπεία για να προσπαθήσει να αναστρέψει τον ευνουχισμό. Η Άννα είχε επισκεφθεί το σπίτι του για να παίξει με τις γάτες του. Οι ερευνητές έμαθαν αργότερα ότι ο Γκραμπόφσκι είχε κρατήσει την Άννα στο σπίτι του για ώρες πριν τη στραγγαλίσει με ένα καλσόν. Παραμένει άγνωστο αν την κακοποίησε ή όχι, αν και τα περισσότερα σημάδια τείνουν προς το ναι. Έπειτα έκρυψε το σώμα του παιδιού σε ένα χάρτινο κουτί και το άφησε στην όχθη ενός κοντινού καναλιού. Ο Γκραμπόφσκι συνελήφθη το ίδιο απόγευμα αφού η αραβωνιαστικιά του ειδοποίησε την αστυνομία. Ο ίδιος ομολόγησε τη δολοφονία αλλά αρνήθηκε ότι κακοποίησε το παιδί. Αντίθετα, ο Γκραμπόφσκι περιέγραψε μια περίεργη και ιδιαίτερα ανησυχητική ιστορία. Ο δολοφόνος ισχυρίστηκε ότι στραγγάλισε το κοριτσάκι αφού προσπάθησε να τον εκβιάσει. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Άννα προσπάθησε να τον αποπλανήσει και απείλησε να πει στη μητέρα της ότι την είχε κακοποιήσει αν δεν της έδινε χρήματα. Είπε ότι ο φόβος του να επιστρέψει στη φυλακή τον όθησε να τη σκοτώσει. Η Μαριάννε Μπαχμάιερ εξοργίστηκε από αυτή την ιστορία και ένα χρόνο αργότερα, όταν ο Γκραμπόφσκι πήγε στη δίκη για τη δολοφονία, πήρε την εκδίκησή της. Η δίκη του Γκραμπόφσκι ήταν πιθανότατα η δυσκολότερη στιγμή στη ζωή της Μπαχμάιερ. Οι συνήγοροι υπεράσπισης του ισχυρίστηκαν ότι ενήργησε λόγω ορμονικής ανισορροπίας που προκλήθηκε από την ορμονοθεραπεία που έλαβε μετά τον εθελοντικό ευνουχισμό του. Εκείνη την εποχή, οι σεξουαλικοί παραβάτες στη Γερμανία υποβάλλονταν συχνά σε ευνουχισμό για να αποτρέψουν την υποτροπή, αν και αυτό δεν ίσχυε για τον Γκραμπόφσκι. Την τρίτη μέρα της δίκης, στο περιφερειακό δικαστήριο του Λούμπεκ, η Μαριάννε Μπαχμάιερ έβγαλε μια μπερέτα διαμετρήματος 22 χιλιοστών από την τσάντα της και πάτησε τη σκανδάλι 8 φορές.
Έξι από τις σφαίρες πέτυχαν τον Γκραμπόφσκι και πέθανε στο πάτωμα της αίθουσας του δικαστηρίου. Μάρτυρες ισχυρίστηκαν ότι η Μπαχμάιερ έκανε ενοχοποιητικά σχόλια αφού πυροβόλησε τον Γκραμπόφσκι. Σύμφωνα με τον δικαστή Γκάνθερ Κρούγκερ, ο οποίος μίλησε στην Μπαχμάιερ αφού πυροβόλησε τον Γκραμπόφσκι στην πλάτη, άκουσε τη θλιμμένη μητέρα να λέει: «Ήθελα να τον σκοτώσω». Η Μπαχμάιερ φαίνεται να συνέχισε: «Σκότωσε την κόρη μου. Ήθελα να τον πυροβολήσω στο πρόσωπο, αλλά τον πυροβόλησα στην πλάτη. Ελπίζω να είναι νεκρός». Δύο αστυνομικοί ισχυρίστηκαν επίσης ότι άκουσαν τη μητέρα να αποκαλεί τον Γκραμπόφσκι γουρούνι αφού τον πυροβόλησε. Η Μπαχμάιερ βρέθηκε σύντομα σε δίκη για φόνο. Κατά τη διάρκεια της δίκης της, η Μπαχμάιερ κατέθεσε ότι πυροβόλησε τον Γκραμπόφσκι σε ένα όνειρο και είδε οράματα της κόρης της στην αίθουσα του δικαστηρίου. Ένας γιατρός που την εξέτασε είπε ότι ζητήθηκε από την Μπαχμάιερ δείγμα χειρόγραφου και σε απάντηση έγραψε: «Το έκανα για σένα, Άννα». Στη συνέχεια στόλισε το δείγμα με 7 καρδιές, ίσως μία για κάθε χρόνο της ζωής της Άννας. «Άκουσα ότι ήθελε να κάνει μία δήλωση», είπε αργότερα η Μπαχμάιερ, αναφερόμενη στους ισχυρισμούς του Γκραμπόφσκι ότι το 7χρονο παιδί της προσπαθούσε να τον εκβιάσει. «Σκέφτηκα, τώρα έρχεται το επόμενο ψέμα για αυτό το θύμα που ήταν το παιδί μου». Η Μαριάννε Μπαχμάιερ βρέθηκε τώρα στο επίκεντρο μιας δημόσιας δίνης. Η δίκη της έλαβε διεθνή προσοχή για την ανελαίτη πράξη εκδίκησής της. Το εβδομαδιαίο γερμανικό περιοδικό Stern δημοσίευσε μια σειρά άρθρων σχετικά με τη δίκη, ερευνώντας τη ζωή της Μπαχμάιερ ως εργαζόμενη ανήπαντρη μητέρα που είχε μια πολύ δύσκολη αρχή στη ζωή. Η Μπαχμάιερ φέρεται να πούλησε την ιστορία της στο περιοδικό για περίπου 158.000 δολάρια για να καλύψει τα δικαστικά της έξοδα κατά τη διάρκεια της δίκης. Το περιοδικό έλαβε συντριπτική ανταπόκριση από τους αναγνώστες. Ήταν η Μαριάννε Μπαχμάιερ, μια στεναχωρημένη μητέρα που απλώς προσπαθούσε να εκδικηθεί τον βάναυσο θάνατο του παιδιού της, ή μήπως η πράξη της εκδικησής της έκανε την ίδια μια απλή εμψυχρό δολοφόνο. Πολλοί εξέφρασαν τη συμπάθειά τους για τα κίνητρά της, αλλά καταδίκασαν τις ενέργειές της. Εκτός από το ηθικό κομμάτι της υπόθεσης, υπήρξε επίσης μια νομική συζήτηση σχετικά με το αν ο πυροβολισμός ήταν προμελετημένος ή όχι, και αν ήταν φόνος ή ανθρωποκτονία. Διαφορετικές αποφάσεις επιφέρουν διαφορετικές τιμωρίες. Δεκαετίες αργότερα, μια φίλη που εμφανίστηκε σε ένα ντοκιμαντέρ για την υπόθεση ισχυρίστηκε ότι είδε την Μπαχμάιερ να εξασκείται στο στόχο με ένα όπλο στο κελάρι της Πάπτης πριν από την επίθεση. Το δικαστήριο καταδίκασε τελικά την Μπαχμάιερ για ανθρωποκτονία εκ προμελέτης και φυλακίστηκε για 6 χρόνια πίσω από τα κάγκελα το 1983. Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Άλενσμπαχ, η πλειονότητα του 28% των Γερμανών θεώρησε την εξαετή ποινή της ως κατάλληλη ποινή για τις πράξεις της. Ένα άλλο 27% θεώρησε την ποινή της πολύ βαριά, ενώ το 25% τη θεώρησε πολύ ελαφριά. Τον Ιούνιο του 1985, η Μαριάννε Μπαχμάιερ αποφυλακίστηκε αφού εξέτησε μόνο τη μισή ποινή της. Μετακόμισε στην Ιγυρία όπου παντρεύτηκε και παρέμεινε μέχρι τη δεκαετία του 90. Αφού χώρισε με τον σύζυγό της, η Μπαχμάιερ μετακόμισε στη Σικελία, όπου έμεινε μέχρι να διαγνωστεί με καρκίνο στο πάγκρεας, μετά τον οποίο επέστρεψε στην ενοποιημένη πλέον Γερμανία. Με τον ελάχιστο χρόνο που της είχε απομείνει, η Μπαχμάιερ ζήτησε από τον Λούκας Μαρία Μπόμερ, δημοσιογράφο του NDR, να κινηματογραφήσει τις τελευταίες εβδομάδες της ζωής της. Πέθανε στις 17 Σεπτεμβρίου του 1996 σε ηλικία 46 ετών. Θαύτηκε δίπλα στην κόρη της, Άννα. Μπορεί η Μαριάννε να μην ήταν η καλύτερη μητέρα. Είχε δώσει ήδη 2 από τα παιδιά της για υιοθεσία, αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε κάτω από ποιες συνθήκες το έκανε αυτό. Είμαστε προφανώς υπεύθυνοι για τις πράξεις μας, όμως ορισμένες φορές είναι και η ίδια η ζωή που δεν μας αφήνει πολλές επιλογές. Στο τέλος, φαίνεται ότι πράγματι αγαπούσε την κόρη της Άννα, το μόνο παιδί που της είχε απομείνει. Όμως πείτε μας, τι πιστεύετε? Θεωρείτε την πράξη της δικαιολογημένη? Γράψτε μας στα σχόλια. Πριν τελειώσουμε, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους παρακάτω subscribers μας που γράφτηκαν στο τρίτο tier του καναλιού μας. Σημαίνει πολλά για εμάς και μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε. Αν θέλετε κι εσείς να μας βοηθήσετε να κάνουμε το υλικό που πράγματι θέλουμε, μπορείτε να κάνετε join σε ένα από τα παρακάτω 3 tiers του καναλιού. Σας ευχαριστούμε που είδατε το βίντεο μας. Μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε στο Instagram, όπου είμαστε εκεί ενεργοί και ανακοινώνουμε ό,τι κάνουμε. Το link θα είναι στην περιγραφή. Από τους Gloomy Gentlemen, να έχετε μια υπέροχη μέρα.